Και επειδή ακούγονται πολλά, σας βεβαιώνω ότι οι δομές των νοσοκομείων απέχουν πολύ ακόμα από τα όρια τους. Μήνυμα προς τους πολίτες απέστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με έκτακτο διάγγελμά του αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην μάχη με τον κορονοϊό. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε την τήρηση των μέτρων ώστε να αποφευχθεί ένα lockdown. Όπως είπε, το δίλημα είναι αυτοπεριορισμός ή καραντίνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε για μια ακόμη φορά την χρήση μάσκας στους κλειστούς χώρους, όπου, όπως είπε, είναι επιβεβλημένη. Καθώς η απειλή για τη δημόσια υγεία ξαναφουντώνει, σας καλώ σε μια νέα εγρήγορση. Χωρίς νέα γενικά μέτρα σε όλη την επικράτεια. Αλλά με συνεπή εφαρμογή όσων ήδη ισχύουν. Και με στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως και όποτε χρειαστεί, σε περιοχές που εμφανίζουν υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, όπως είναι σήμερα η Αττική. Στόχος μας, οι μικρές ατομικές παραχωρήσεις να αποτρέψουν τη μία και μεγάλη υποχώρηση της υγείας και της οικονομίας μας. Τι δεν θέλουμε να δούμε? Μια επιθετική αύξηση κρουσμάτων και διασωληνωμένων. Μπορούμε να το πετύχουμε χωρίς αυστηρούς οριζόντιους περιορισμούς, αυτό που αποκαλούμε lockdown? Φυσικά και μπορούμε. Από εμάς εξαρτάται. Και έχουμε τη δύναμη και τη γνώση να το πετύχουμε. Τα καθολικά μέτρα μπορεί να φέρονται απλά. Και όντως ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικά στην πρώτη φάση της πανδημίας. Μεσοπρόθεσμα όμως φέρνουν τραγικές επιπτώσεις στην οικονομία και μεγάλες αδικίες στην κοινωνία. Ξέρουμε ότι παγώνοντας όλες τις δραστηριότητες, η μετάδοση του ιού περιορίζεται. Ήταν το δίδαγμα της άνοιξης. Μας κόστησε όμως πάρα πολύ. Lockdown σημαίνει κλειστές επιχειρήσεις και ανεργία. Λιγότερα δημόσια έσοδα και μεγάλη ύφεση. Και αν δεν είχαμε παρέμβει εγκαίρως με ένα τολμηρό και διαρκώς εξελισσόμενο πρόγραμμα διάσωσης της οικονομίας, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Κυρίως όμως, lockdown σημαίνει κοινωνική μεροληψία. Γιατί η ακίνητη οικονομία κινητοποιεί ανισότητες. Όπως και τα κλειστά σχολεία φέρνουν μόνο κλειστά μυαλά. Άλλωστε, κάθε οριζόντιος περιορισμός είναι άδικος. Γιατί εξισώνει διαφορετικά βάρη επάνω στις πλάτες όλων. Ας αποφύγουμε λοιπόν μια δεύτερη τέτοια εμπειρία. Σήμερα είμαστε πιο έμπειροι απέναντι στην πανδημία. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι τα σχολεία πρέπει να είναι τα τελευταία που θα κλείσουν σε μια νέα έξαρση της πανδημίας και όχι τα πρώτα. Ή ότι οι χώροι εργασίας και ψυχαγωγίας, με την ιχνηλασία που πραγματοποιούμε, μπορούν να ευνοήσουν τη μετάδοση του ιού. Σημαίνει αυτό ότι πρέπει να κλείσουν? Όχι. Πρέπει να αναπροσαρμόσουν τους κανόνες και τα ωράρια λειτουργίας τους. Η μάσκα, λοιπόν, πρέπει να είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους και να αναπτυχθεί η τηλεργασία. Ενώ συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις μπορούν να γίνουν για κάποιο διάστημα διαδικτυακά. Θα το πω ανοιχτά. Το δίλημα είναι αυτοπροστασία ή καραντίνα. Και γνωρίζοντας τις συνέπειες της δεύτερης, έχουμε καθήκον να επιλέξουμε την πρώτη. Χωρίς πολλά λόγια, αλλά με λίγες πράξεις, δοκιμασμένες και αποτελεσματικές. Αποστάσεις, ατομική υγιεινή και κυρίως μάσκα μέχρι να βρεθεί η θεραπεία και το εμβόλιο. Θα τολμούσα να πω μάλιστα ότι η μάσκα είναι το εμβόλιο μέχρι το εμβόλιο. Τη φοράνε χωρίς γκρίνια τα παιδιά μας, που αποδεικνύονται πιο πειθαρχημένα από κάποιους ενήλικες. Γιατί αντίθετα με κάθε άλλο μέτρο, είναι μια κίνηση πολύ απλή, μας προστατεύει από κάποια στιγμή αμέλεια ένα τυχαίο συγχρονισμό. Για να το εξηγήσω με πολύ απλά λόγια. Οι ειδικοί μας λένε πως αν ένας ασθενής με κορονοϊό βρεθεί κοντά σε κάποιον υγιή συμπολίτη του και αν και οι δύο φοράνε μάσκες, η πιθανότητα μετάδοσης είναι απειροελάχιστη. Πρέπει συνεπώς να μας γίνει συνήθεια. Και όπου είναι απαραίτητο, η πολιτεία θα επιβάλλει την υποχρεωτικότητα του μέτρου. Από την πρώτη στιγμή τόνισα ότι το σχέδιο της πολιτείας μπορεί να είναι η πηξίδα, όμως τον δρόμο τον βαδίζουν οι πολίτες. Εσείς, και σας ευχαριστώ και πάλι γι' αυτό. Η πολιτεία από την πλευρά της δεν θα κρύψει ποτέ τους τομείς όπου μπορεί να γίνει καλύτερη.